Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Το Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε σε νέα χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και οικογενειακής βίας. Ο απερχόμενος υπουργό NDIS, Bill Shorten, ανυπομονεί να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Η διοικητή της Αποθεματικής Τράπεζα, Μισελ Bullock, είπε ότι ο πληθωρισμός πλήττει ήδη τους πιο ευάλωτου και οι καθυστερήσεις στον έλεγχό του θα έχουν άνισες επιπτώσει και προς τελική αναμέτρηση σε ρευστό σκηνικό, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καλέμης. Το Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε σε νέα χρηματοδότηση για τις υπηρεσίε πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και οικογενειακής βίας ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα θα διατεθούν για νομική υποστήριξη για την επέκταση υπηρεσιών που βρίσκονταν στα πρόθυρα κλεισίματος και για την πρόσληψη πρόσωπη προσωπικού πρώτη γραμμή. Ο Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι επικεντρώνονται σε πρακτικά μέτρα καθώ εργάζονται για τον τερματισμό τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Advocate for what is misogynistic behavior. Um, something... Αλλάζει με θέμα ο απερχόμενος υπουργός NDIS, Bill Shorten, αναφέρθηκε στο τίμημα που έχει επιφέρει η πολιτική στην οικογένειά του μετά από 17 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Shorten ανέφερε στην εκπομπή του Day ότι ανυπομονεί να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, επισήμανε λέγοντας ότι τα μέλη της οικογένειάς του υπήρξαν στατεύσιμοι στην πολιτική του καριέρα. Ο κύριος Σόρτεν θα παραμείνει υπουργό NDIS μέχρι να αποχωρήσει από την Ομοσπονδιακή Πολιτική, υποσχόμενος να χρησιμοποιήσει κάθε λεπτό που το απομένει για να διασφαλίσει το μέλλον του, του μέλλον του Εθνικού Συστήματος Αναπηρίας. Οι νέοι και οι χαμηλόμισθοι θα υποφέρουν περισσότερο αν ο πληθωρισμό παραμείνει υψηλό και η ανεργία αυξηθεί. Η διοικητή τη Αποδοματική Τράπεζα Μισελ Μπούλοκ είπε ότι ο πληθωρισμό πλήττει ήδη του πιο ευάλωτου και οι καθυστερεί στον έλεγχο του θα έχουν άνισε επιπτώσει. Ο πρώην Υπουργό Εθνική Οικονομία των Αργατικών, Wayne Swan, επέκρινε την Αποθεματική Τράπεζα, RBA, για του χειρισμού τη όσον αφορά τον πληθωρισμό, χαρακτηρίζοντα τι ενέργειέ τη απογοητευτικέ και αντιπαραγωγικέ. Υποστηρίζει ότι η RBA βλάπτει τα νοικοκυριά με την αύξηση των επιτοκίων, η οποία, όπω πιστεύει, επιβραδύνει την οικονομία χωρί να αντιμετωπίζει τι κύριε αιτίε του πληθωρισμού. Τα σχόλια του ακολουθούν την κριτική του John Howard στον κύριο, Chalmers για μια αποτελεσματική διαχείριση των κυβερνητικών δαπανών. Περνάμε στην Ελλάδα. Σε απολύτω συγκρουσιακό κλίμα οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ στη διήμερη Κεντρική Επιτροπή που ξεκινά το Σάββατο. Και αυτό όχι μόνο επειδή στην πολιτική γραμματεία τη Πέμπτη ο Παύλο Πολάκη και η Όλγα Γεροβασίλη ζήτησαν άμεση προσφυγή σε εσωκομματικέ κάλπε για εκλογή νέου αρχηγού, αλλά και επειδή ο Στέφανο Κασελάκη στην απάντησή του επεφύλασε βολέ και κατά του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο καταλόγησε σιγήν ηχθείο κάθε φορά που, όπω είπε, επιχείρησε συντονισμένη κοινοβουλευτική δράση. Αναπόφευκτα, στη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αναμετρηθούν συσχετισμοί δυνάμεις και συμμαχίες. Περνάμε στην Κύπρο σε εξέλιξη ή διαβουλεύσει για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδα-Ισραήλ για τη διευκρίνηση κάποιων σημείων που η Κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί σημαντικά προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη τη τελική απόφαση. Η συνέχιση των διαβουλεύσεων είναι ο λόγο που ακόμα δεν καθορίστηκε η νέα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λεντιπιώτη ανακοίνωσε ότι με πρωτοβουλία τη Κυπριακή Δημοκρατία θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των μερών στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία, Οικονομικών και η Υφυπουργό Παρά το Προέδρο εκ μέρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργό Ενέργεια εκ μέρου Ελληνική Κυβέρνηση, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι τη εταιρεία Nexans και η νομική υπηρεσία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλάζουμε θέμα. Ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε σε Εβραίου δωρητέ ότι τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ θα χάσουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για αυτό που αποκάλεσε αντισημητική προπαγάνδα εάν κερδίσει την Προεδρία. Πρόσφατε διαμαρτυρίε πανεπιστημίων κατά των στρατιωτικών ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα οδήγησαν του Ρεπουμπλικάνου να κατηγορήσουν του Δημοκρατικού για αντισημιτισμό. Ενώ ομάδε διαμαρτυρία υποστηρίζουν ότι η του στι πολιτικέ του Ισραήλ διαστρεβλώνεται. Απευθυνόμενο σε περισσότερους από χίλιου δωρετέ του ρεπουμπλικανικού εβραϊκού συνασπισμού στο Las Vegas, υποστήριξε ότι μια νίκη της δημοκρατική αντιπάλου Κάμαλα Χάρη θα σήμαινε το τέλος του Ισραήλ κατά την τρίτη μέρα της πολύκροτης δίκης στην Αβινιόν για ομαδικό βιασμό, η 72 ετών Ζιζέλ Πελίκο μίλησε για πρώτη φορά. Η Πελίκο κατέθεσε στοιχεία εναντίον 51 ανδρών συμπεριλαμβανομένου του επί 50 χρόνια συζύγου της, Ντομινίκ. Όλοι κατηγορούνται για βιασμό. Η αστυνομία λέει ότι είχε αποδείξει για περίπου 200 βιασμού που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2011 και 2020. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει σοκάρει τη Γαλλία, ενώ πρόκειται για μια δίκη που διεξάγεται δημόσια, η Ζιζέλ παρετήθηκε από το δικαίωμά τη στην ανωνυμία για να μεταφέρει την τροπή πίσω στου κατηγορούμενου, όπω δήλωσε προηγουμένω η νομική τη ομάδα. Οι μέσε παγκόσμιε θερμοκρασίε του τρει μήνε του καλοκαιριού Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο Ιούλιο, στο βόρειο ημισφαίριο ήταν οι ψηλότερε που έχουν μετρηθεί ποτέ κατέληψαν το ρεκόρ του 2023, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικου. Του τελευταίου τρει μήνε, η Φίλιο γνώρισε τον πιο θερμό Ιούνιο και τον πιο θερμό Αύγουστο που έχουν καταγραφεί ποτέ. Την πιο θερμή ημέρα που έχει καταγραφεί και το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Συνόψε με ανησυχία η Σαμάθα Μπέρτζε, υποδιευθύντρια τη Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή στο παρατηρητήριο Κοπέρνικο, σε δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Χώρε όπω η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η χώρα μα είναι εν μέσω χειμώνα στο νότιο καθώ και επαρχίε τη Κίνα ανακοίνωσαν ότι αυτή η εβδομάδα. Ε, αυτήν την εβδομάδα πω κατέγραψαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τον Αύγουστο. Η μισθολογική διαμάχη μεταξύ των νοσηλευτών τη Νέα Νότια Ουαλία και τη πολιτιακή κυβέρνηση θα κλιμακωθεί με ολοήμερη απεργία χιλιάδων μελών του συνδικάτου στα, δημ, στα δημόσια νοσοκομεία. Η προγραμματισμένη απεργία θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη. Η Ένωση Νοσηλευτών και Μεών τη Νέα Νότια Ουαλία διεκδικεί αύξηση των μισθών κατά 15% για ένα έτος, την οποία ο Πρωθυπουργός Κρίντς Μίντς έκρινε απρόσιτη. Σε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, έχει προσφερθεί τριετής αύξηση μισθών κατά 10,5% συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αύξησης των συντάξεων. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου, St. Κάντις, ανέφερε ότι οι νοσηλευτέ και οι ΜΕΕΣ θα απεργήσουν για 12,5 ώρες από τι 7 το πρωί τη Τρίτης. Ο Γανιμίδη είναι ο πιο ογκώδη φωτεινό και ο μεγαλύτερο δορυφόρο του Δία, αλλά και του ηλιακού συστήματο. Είναι μεγαλύτερο από τον Ερμή και τον Πλούτονα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κάτω από την επιφάνειά του διαθέτει ένα μεγάλο ωκεανό, πιθανώ με αλμυρό νερό. Ο Γανιμίδη θα αποτελέσει στόχο τη αποστολή Τζιου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Διαστήματο. Σύμφωνα με του ερευνητέ, το δορυφόρο έπεσε ένα γιγαντιό αστεροειδή 20 φορέ μεγαλύτερο Μεγαλύτερος από αυτό που έπεσε πριν από 66 εκατομμύρια έτη στο Μεξικό και προκάλεσε την εξαφάνιση του 80% του ζωικού βασιλείου. Με κυριότερο γεγονό την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, η οποία οδήγησε στην κυριαρχία των θηλαστικών και την εμφάνιση του ανθρώπου. Παίρναμε στι συναλλαγματικέ οτιμίες. Ένα δολαρίο Αυστραλία ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και 67 cents του Αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, ο Νάσο Γκαβέλα υπερασπίστηκε στου Παρολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο Τόκιο και έγινε ο πρώτο Έλληνα που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε δύο σερίδιο οργανώσει. Ο Έλληνα δρομέα ταχύτητα, με οδηγό το Γιάννη Νιφαντόπουλο, έλαμψε τον τελικό των 100 μέτρων και με χρόνο 11 δευτερόλεπτα 2 χιλιοστά, πανηγύρισε και πάλι το χρυσό. σο καιρού υπέστησαν ή τα σοκ έμενα 0 από τον Παχρέν στη χρυσή ακτή θέτοντα σε κίνδυνο τι ελπίδε του για πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Παρά το 70% τη κατοχή τη μπάλα, η Αυστραλία δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ευκαιρίε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και τέλο, η νύχτα τη 5η 5 Σεπτεμβρίου 2024 θα αποτελεί εφεξή ίσω το σπουδαιότερο ρόσμο του Κριστιανό Ρονάλντο, καθώ σημείωσε το 900ο γκολ στην απίθανη καριέρα του. Ο Πορτογάλος Άσος έχει πετύχει τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλον στην ιστορία του αθλήματος. Περισσότερα αθλητικά νέα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Και στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού, Σίδνεϊ πιθανότητα βροχοπτώσεων 19 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μελβούνι ηλιοφάνεια 9 με 19 βαθμούς. Αδελαίδα πιθανότητα βροχοπτώσεων 10 με 18. Ούλαγκον αρές ελαφρές βροχοπτώσεις 18 με Νιουκάστλ, ηλιοφάνεια με την ένταση των ανέμων να μειώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 18 με 30. Πέρθ, πιθανότητα βροχοπτώσεων 10 με 20 βαθμού. Χόμπαρτ, αραίε νεφώσεις 8 με 16. Καμπέρα, αραίε βροχοπτώσεις 11 με 20 βαθμού. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια 14 με 28. Κέρντ, αραίε βροχοπτώσεις 21 με 28 βαθμού. Ντάρουνι, έθριο καιρός 25 με 35 βαθμού καλσίου. Στην Αθήνα σήμερα έθριος καιρό 24 με 34 βαθμούς και στη Λεκοσία ηλιοφάνεια 23 με 35. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνία SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τύλους ημέρα και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα τη σημερινής εκπομπή. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.